Οι προετοιμασίες στο Σότσι για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 είναι πυρετώδεις. Γερανοί υπάρχουν σε κάθε σημείο της πόλης που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα και κάποτε αποτελούσε δημοφιλές θέρετρο για τους πλούσιους Ρώσους εξαιτίας του πολύ καλού κλίματος. Τα περισσότερα έργα είναι για την κατασκευή υποδομών, κάτι που πραγματικά χρειαζόταν η πόλη καθώς εκτείνεται σε μια ακτογραμμή 40 χιλιόμετρων. Τα άλλα έργα έχουν να κάνουν με την κατασκευή των χώρων όπου θα γίνουν τα αγωνίσματα. Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα γίνουν οι τελετές έναρξης και λήξης των αγώνων καθώς και οι απονομές των μεταλλίων. Ακόμα όμως χρειάζεται πολλή δουλειά για να τελειώσει. Κάποιες άλλες εγκαταστάσεις είναι έτοιμες, όπως για παράδειγμα το Ολυμπιακό Παγοδρόμιο Μπολσόι, όπου θα γίνουν οι αγώνες του χόκι. Έτοιμο είναι και το παγοδρόμιο. Όλα τα αγωνίσματα στην πόλη θα γίνουν σε κλειστούς χώρους. Το 2007 το Σότσι επελέγει να φιλοξενήσει τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014, με δεδομένο ότι η πόλη απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από τα βουνά του Καυκάσου. Ακριβώς εκεί βρέθηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα γίνουν τα αγωνίσματα εξωτερικού χώρου. Η κυβέρνηση μόνο φιδωλή δεν ήταν στα έξοδά της για αυτό το λόγο. Έχουν ξοδευτεί πολύ περισσότερα χρήματα από όσα πραγματικά χρειάζονταν. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Σότσι θα είναι οι πιο ακριβοί στην ιστορία και το κόστος τους αναμένεται να αγγίξει τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι κατασκευές έπρεπε να αρχίσουν από το μηδέν. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Βανκούβερ στήχησαν 1,4 δισεκατομμύρια και του Τωρίνο 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός για τους αγώνες του Σότσι έχει πέσει έξω κατά 500% από ό,τι υπολογιζόταν στην αρχή. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε να πάει ο ίδιος και να επιθεωρήσει την εξέλιξη των έργων. Ακόμα και μπροστά στις κάμερες δεν διστάζει να κάνει δύσκολες ερωτήσεις στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Δημήτρη Κόζακ, τον οποίο ρώτησε δημόσια αν όντως τα έργα έχουν καθυστερήσει 2 χρόνια και αν όντως τα έξοδα έχουν αυξηθεί κατά πολύ, για να λάβει καταφατική απάντηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εγκαταστάσεις για το άλαμα που θα έπρεπε να είναι έτοιμες εδώ και 2 χρόνια. Έχει ήδη στοιχήσει 8 φορές περισσότερο από τους αρχικούς υπολογισμούς. Σήμερα ανακοινώθηκε η απόλυση του αντιπροέδρου της Ρωσικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Πάντως, οι πίστες όπου θα γίνουν τα αγωνίσματα του Λούτς και του Έλκυθρου ταχύτητας είναι έτοιμες και έχουν μήκος 18 χιλιόμετρα, που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ.